Αν κάποιοι βολεμένοι δεν έχουν καταλάβει ότι κάποιοι άλλοι συνάδελφοι είναι άνεργοι, απασχολούμενοι, κακοπληρωμένοι από τα ταμεία και ότι με τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης το ιατρικό επάγγελμα αργοπεθαίνει, τέλος οι παρεούλες, τα συμφέροντα, οι κολεγές και οι σωτήρες, τέλος οι εκάστοτε δοτοί των Υπουργών Υγεία να ρυθμίζουν τις τύχες των γιατρών. Αν επιμείνετε σε αυτή την τακτική, σας προειδοποιούμε ότι θα γίνει το έλα να δεις. Δώστε λεφτά για πρόνοια υγεία, την κρίση να πληρώσει η πλουτοκρατία. Συγγνώμη λίγο τώρα. Θα έρθει εκπρόσωπος από την ηγεσία να μας μιλήσει τώρα. Θα παρακαλέσω όλοι στο αμφιθέατρο. Έχετε να κατέβει, διότι έχουμε φτάσει στα όρια μας. Το καταλάβατε. Πέστε το κατέβει. Κύριε Υπουργέ και κύριε Γενικέ, εδώ εκπροσωπούνται οι γιατροί, η μεγάλη οικογένεια των γιατρών, των 25.000 γιατρών της Αθήνας. Είναι η μεγάλη οικογένεια των γιατρών του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά. Είναι ο πρόεδρος της ΠΟΣΕΙΠΙΚΑ και του ΣΕΙΠΙΚΑ Αθηνών που εκπροσωπούν τον μεγάλο κορμό των γιατρών του ΙΚΑ σε όλη την Ελλάδα και υπάρχουν και εκπρόσωπος αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, εκπρόσωποι, ο πρόεδρος ΕΙΝΑΠ, εκπρόσωποι από την ΟΕΝΓΕ, από όλους τους φορείς, από αντιστημονικά και τα κεντρικά σωματεία. Ήθελα να σας πω ότι η κατάσταση δεν πάει άλλο. Μας έχετε εξουθενώσει και ηθικά και οικονομικά. Και επίσης θα πρέπει από εδώ και πέρα, κύριε Υπουργέ, να καθίσουμε σε ένα τραπέζι, όχι για να κάνουμε ένα διάλογο έτσι για τον τύπο, να κάνουμε ένα διάλογο ουσίας και αν πράγματι βρούμε κάποια σημεία που μας ενώνουν, θα μας έχετε συμμάχους. Εάν όμως η πολιτική απόφαση και η συμπεριφορά, όπως τουλάχιστον έχει δείξει μέχρι τώρα το Υπουργείο, είναι σε μια κατεύθυνση να υπογράψει την ληψιακή πράξη επαγγελματικού θανάτου του Έλληνα γιατρού, τότε θα μας έχετε μονίμως απέναντι. Εμείς προτιμούμε το πρώτο και σας ευχαριστώ. Ο οποίος προσβάλλεται πρωτίστως είναι ο Έλληνας ασφαλισμένος. Ο ασφαλισμένος χάνει τα δικαιώματά του στην περίφανση και έχει στην συνεχεία, αγνοώντας μας, να μας επιφέρετε και τον επιστημονικό θάνατο του γιατρού και εν συνεχεία τον εργασιακό. Αυτό γίνεται με αυτά τα νομοσχέδια και με αυτές τις εμφανίσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Καταρχάς να σας πω ότι η πιο μαζική συγκέντρωση γιατρών έξω από το Υπουργείο τα τελευταία 15 χρόνια. Και αυτό είναι μόνο η αρχή. Το μήνυμα λοιπόν είναι το εξής. Ότι οι γιατροί είναι εδώ, οι σύμβουλοι σας κύριε Υπουργέ που σας είπανε, που σας έχουν πει ότι είναι απονευρωμένος ο κλάδος, κάνουν λάθος. Είμαι βέβαιος ότι κάποιοι ήρθαν και σας βρήκαν και σας είπαν, μην τους καλείς αυτούς, δεν έχουν καμιά δύναμη, ας τους να φωνάζουν. Οι γιατροί λοιπόν είναι εδώ και θα διεκδικήσουν αυτά που τους αρμόζουν. Μπράβο Γιώργο! Μπράβο Γιώργο! Θέλουμε να αποσυρθεί το νομοσχέδιο και να πούμε σε συζήτηση και να πούμε πως θα Είναι μια μεγάλη προσπάθεια και καταλήξαμε για πρώτη φορά με το Υπουργείο Οικονομικών. Τελειώνει το οικονομικό έτος 2010. Θα αποπληρώσουμε λοιπόν στο πρώτο τρίμηνο του 2011 έχει συμφωνηθεί όλες τις υποχρεώσεις μας με τον ΟΠΑΔ. Ο ΟΠΑΔ μέσω νομοσχέδιου θα μετατραπεί επιτέλους σε ταμείο για να μπορεί να διαχειριστεί τα οικονομικά του, διότι ο ΟΠΑΔ και να είχε χρήματα, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφες, δεν μπορούσε να πληρώσει διότι δεν μπορούσε να τα χορηγήσει το Υπουργείο Οικονομικών για αυτό το πρόβλημα. Τώρα όμως θα μπορεί κάθε μήνα, αυτή είναι η δέσμευσή μας,
μέχρι τον Μάρτιο θα είναι δίμηνο περίπου, αλλά μετά τον Μάρτιο κάθε μήνα να γίνεται η αποπληρωμή των ιατρικών πράξεων, των ιατρικών εξετάσεων, των φαρμακοποιών. Άρα λοιπόν όλες οι υποχρεώσεις, όπως κάνουν όλα τα ασφαλιστικά ταμεία που μπορούν να προπληρώσουν το 80-85% και σε 2-3 μήνες να γίνεται η εκαθάριση. Άρα λοιπόν η συνάντηση με εκπροσώπους ιατρικών φορέων και του συνδικαλιστικού οργάνου του ΙΚΑ, θα παρακαλέσω και το Υπουργείο Εργασίας και είμαι βέβαιος ότι θα συνενέσει να συζητήσουμε, διότι πάρα πολλά από τα θέματα που θέσατε δεν έχουν συζητηθεί, δεν υπάρχουν ούτε καν υπάρχει παραπληροφόρηση. Με το νομοσχέδιο. Είμαστε εδώ λοιπόν να το λύσουμε. Με το νομοσχέδιο. Με το νομοσχέδιο δεν απαντάτε. Πάνω στο νομοσχέδιο. Πάνω στο κατατεθειμένο νομοσχέδιο. Καμή φύγει κανένα. Μην φύγει κανείς από έξω γιατί έχουμε συνέχεια. Πάλι θα φεύγουν. Λοιπόν, εμείς μέχρι να έρθει ο πρόεδρος να επιδώσουμε ένα κείμενο διαμαρτυρίας, γίνεται κατάληψη του κτηρίου. Παρακαλώ, όπως βοηθήσετε όλοι σε αυτό. Μεταξύ λοιπόν των άλλων προβλημάτων που υπάρχουν, όχι μόνο με το δικό σας ταμείο και με τα άλλα ταμεία, είναι από τους ελευθεροεπαγγελματίες η μη απόδοση των οφειλωμένων. Και βλέπουν ότι με τους φαρμακοποιούς τα βρίσκεται, με κάποιους άλλους τα βρίσκεται και στους γιατρούς έχετε φτάσει τους 12 μήνες. Θα θέλαμε, πριν προχωρήσουμε σε κάποια άλλα, να μας πείτε εσείς, σαν διοίκηση του ΟΠΑΤ, για να ξέρουν και οι γιατροί τι προγραμματισμό έχετε. Το θέμα είναι πολύ απλό. Ο μόνος τρόπος να λειτουργήσει σωστά η ροή των πληρωμών είναι να αυτονομηθεί το ταμείο. Τι σημαίνει αυτονόμηση? Το ταμείο κάνει έλεγχο των πληρωμών, εκδίδει το έτοιμα, πληρώνει. Σήμερα, είτε θέλαν είτε δεν θέλαν, κατέβηκε ο κ. Τιμωσίδης, μπουκάρανε μέσα 250 γιατροί και θα γινόταν το έλα να δεις και κατέβηκε και είναι προς τιμή του. Αν εγώ δεν το αντιλήφθω, να μου πείτε, μίλησε ότι θα έχουμε εξοφλήσει μέχρι το τρίμηνο. Πρώτη λόγη Μαρτίου, να εξοφληθεί όλα τα Χριστούγεννα και από εκεί και πέρα θα εξοφλούνται για ένα μικρό διάστημα αναδίμηνο και μετά μηνιαίως. Αυτά μας είπε. Ισχύουν. Ακριβώς. Αυτό ισχύει. Γι' αυτό λέω ότι θα σας βγάλω προγραμματισμό πληρωμών. Για να ξέρουμε τι ρυθμό θα εισπράττει. Άρα εννοώ ώστε να φτάσουμε σε μια ισορροπία απόδοση του. Για να φτάσουμε σε ισορροπία σε ένα εύλογο διάστημα ενός τριμήνου που εγώ θα το θεωρούσα εύλογο και εφικτό στόχο, πρέπει να έρθει μια έκταση χρηματοδότηση για το πάδι για να ρυθμίσει τα ισορρευμένα. Αυτό.